Τι κάνετε, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά και σε σένα. Χρόνια καλά και ευτυχισμένα, γεμάτα αγάπη, αγάπη κυρίως, να υπάρχει αγάπη. Σήμερα η Σελήνη στους Διδύμους. Λίγο τσαχπίνα. Το βράδυ θα κάνει ένα ωραιότατο τρίγωνο με τον Άρη. Αυτό είναι πάρα πολύ εξυπηρετικό για το Ρεβιγιόν, διότι δίνει κέφι, δίνει χαρά, είναι έτσι πολύ πολύ ευχάριστο, είναι εξωθετικό, είναι κινητικό να βγούμε έξω, να διασκεδάσουμε κλπ, να φλερτάρουμε. Μετά θα είναι καινή πορεία, αλλά δεν πειράζει. Μέχρι το πρωί των Χριστουγέννων, λοιπόν, μέχρι αύριο στις 7:28 που μπαίνει στον καρκίνο. Μετά από πάρα πολλά χρόνια έχουμε πανσέλινο τα Χριστούγεννα. Και την Κυριακή το βράδυ θα περάσει στο Λέοντα. Τώρα αυτή η Πανσέλινος είναι μια Πανσέλινος η οποία είναι πάρα πολύ συναισθηματική και αυτό που θέλει, που χρειάζεται, είναι συναισθηματική διαχείριση αλλά και μας δημιουργεί μια διάθεση οικογενειακής ταλπορής να περάσουμε με πολύ αγαπημένα πρόσωπα, να είμαστε σε ένα στενό και ασφαλές περιβάλλον το οποίο μας κάνει να νιώθουμε ασφάλεια. Όλα αυτά είναι όμορφα, είναι συμβατά με τη γιορτή. Εγώ εκείνο που θέλω να πω είναι ότι σήμερα, μια και μας βάζετε στο σπίτι σας και σας λέμε ο καθένας τα δικά του κάλαντα, θα σας πω μόνο πώς θα αξιοποιήσετε αυτές τις μέρες για να περάσετε καλά. Πώς θα χρησιμοποιήσετε τους πλανήτες προς όφελός σας, λοιπόν. Τα Κριάρια. Απολαύστε την οικογενειακή θαλπορή, τη σπιτική θαλπορή. Μολονότι σαν χαρακτήρες είσαστε πάρα πολύ εξωστρεφείς, θα δείτε ότι το νιώθετε και ανάγκη να ξεκουραστείτε λίγο, να χουχουλιάσετε θα το έλεγα, με αυτή την Πανσέλινο, με την οικογένειά σας και τους γονείς σας. Θέλετε να νιώσετε παιδάκια, να μπείτε στην αγκαλιά των γονέων, ανεξαρτήτου ηλικίας. Ή μπορεί να ανοίξετε το σπίτι σας και να γίνετε εσείς οι γονείς που θα αγκαλιάσουν τα παιδιά, να υποδεχθείτε αγαπημένους, στενούς φίλους και άτομα τα οποία αγαπάτε ιδιαιτέρως. Άρα λοιπόν, μια σπιτική, σπιτικά Χριστούγεννα θα έλεγα, Χριστούγεννα στο σπίτι. Από την Κυριακή όμως το απόγευμα που η Σελήνη θα μπει στο Λέοντα, δημιουργεί μια έτσι διάθεση εξωστρέφειας, να βγείτε έξω, να διασκεδάσετε, να δημιουργήσετε, να χαρείτε, να φλερτάρετε αν είστε δέσμευτοι, τώρα και δεσμευμένοι, αλλά εντάξει, χρονιάρες μέρες θα κάνετε δύο πράγματα στο τέρι σας. Γενικά να χαρείτε τον έρωτα, να ανανεωθείτε. Από τη Δευτέρα που ξαναρχίζει λίγο το επαγγελματικό κλπ, θα είστε χαρούμενοι, ανανεωμένοι και πάρα πολύ δημιουργικοί. Η Ταύρη, εξωστρέφεια και ερωτισμός. Η Πανσέλινος σας πάει γάντι και λέει να βγείτε έξω, να κάνετε καινούριες γνωριμίες, να διασκεδάσετε, να περάσετε καλά. Αν είστε με το τέρι σας, να κάνετε μαζί γνωριμίες, να ανανεωθείτε, να χαρείτε με φίλους, να χαρείτε με συγγενείς, θείους, θείες, ξαδέλφια, πιθανώς να σας καλέσουν. Και δεν αποκλείεται σε συνδυασμό και με την Αφροδίτη στο Σκορπιό να έχουμε μια καινούργια ερωτική σχέση, η οποία, προσέξτε με, δεν είναι απλά γνωρίζω κάποιον ή κάποιαν, έρχεται για να μείνει στη ζωή σας. Mm-hmm. Από την Κυριακή το απόγευμα μαζεύεστε λίγο στο σπίτι και μάλλον σκέφτεστε τις υποχρεώσεις που έρχονται για την ερχόμενη εβδομάδα, αλλά να είστε σίγουροι ότι όλα θα πάνε καλά, γιατί γενικώς αυτές τις μέρες μέχρι το τέλος της χρονιάς είστε ευνοημένοι. Οι δίδυμοι διασκεδάζετε, αλλά πρέπει να διασκεδάσετε στο πλαίσιο της αντοχής σας. Θα μπορούσε να χαλάσει λίγο το κλίμα, να χαλάσει λίγο η χαρά, να φύγει λίγο η χαρά, εάν κάνετε υπερβολές στην κατανάλωση του ποτού, του φαγητού, αλλά και υπερβολές στα έξοδα, που μετά θα σας κάνουν να μην έχετε τους σπόρους ενδεχόμενα να διαχειριστείτε μέχρι το τέλος της χρονιάς τα πράγματα σωστά. Έτσι λοιπόν, κάντε μια οικονομία δυνάμεων, είτε υλικών, είτε όμως και συναισθηματικών, και όλα θα πάνε καλά. Προτείνω τρελή έξοδο για το βράδυ της Κυριακής. Αυτή η Σελήνη στο Λιοντάρι λάμπει για να κάνετε εσείς φλερτ και να περάσετε καλά. Καρκίνη. Θα έλεγα ότι αυτές τις μέρες μόνο αυτοί που σας αγαπούν θέλετε να είναι κοντά σας. Δεν θέλετε να είστε μέσα σε πάρα πολύ κόσμο, να αναλώνεστε σε διασκεδάσεις οι οποίες δεν έχουν νόημα, να περάσετε με άτομα τα οποία δεν γνωρίζετε καλά-καλά, μόνο και μόνο για να κάνετε δημόσιες σχέσεις ή γνωριμίες όπως συνηθίζετε συχνά αυτές τις μέρες. Θέλετε την αγκαλιά των ανθρώπων που σας αγαπούν πραγματικά. Αν τώρα αυτή η αγκαλιά θα μπορούσε να είναι μόνο με το ένα και μοναδικό τέρι, ακόμα καλύτερα. Να ρωτήσω κάτι, η Πανσέλινος γίνεται στον καρκίνο, ε? Ναι, ναι. Την κάτσαμε τη μάτια. Ναι. Και την κάτσατε και όλοι, θα σου πω Νίκο μου, την κάτσατε και όλοι γύρω-γύρω. Νεύρα!
Είναι μία πανσέλινος, η οποία δεν θα κάνει τόσα νεύρα, ευτυχώς. Γκρίνια. Γκρίνια κάνει πάντα. Αλλά κλαματάκια. Κλαματάκια και συγκίνηση και μ' αγαπάς και σε αγαπώ και τέτοια. Θα έχει τέτοια. Έξοδοι, προτείνω εξόδους μόνο σε περιβάλλοντα που νιώθετε ασφαλείς και νιώθετε ότι μπορεί να είσαστε οι αυτοί σας απόλυτα. Αυτό που θα έλεγα για εσάς είναι ότι αυτές τις μέρες δεν θα έχετε καθόλου τη διάθεση και θα χαλιέστε αν βρίσκεστε σε περιβάλλοντα που σας αναγκάζουν να είστε στημένοι. Mm. Θέλετε να δείξετε το συναίσθημά σας, θέλετε να μην έχετε περιορισμούς, θέλετε αν θέλετε να γελάσετε, να γελάσετε με καρδιά σας, αν θέλετε να κλάψετε, να κλάψετε με την καρδιά σας. Γι' αυτό και προτείνω ασφαλή περιβάλλοντα που σας επιτρέπουν να κάνετε ό,τι θέλετε, να δείξετε όποιο συναίσθημα θέλετε, όπως εσείς το θέλετε, εν πάση περιπτώσει. Από το βράδυ της Κυριακής συμμαζεύεστε λίγο. Θα ήθελα να προσέχετε λίγο Κυριακή Δευτέρα, γιατί θα γίνετε λίγο πιο κτητικοί του συνηθισμένου σας και μπορεί να κάνετε σκηνές χωρίς λόγο, αλλά και αυτό είναι μέσα στο πρόγραμμα για έναν καρκίνο. Δικαίωμά του είναι να κάνει σκηνές όποτε θέλει. Έτσι είμαστε. Όποιος μας αγαπάει, μας αγαπάει με τα λάθη μας και δεν είναι λίγα. Με τα λατώματά μας. Εγώ είπα, έχω γιο καρκίνο, οπότε τα συγχωρώ όλα. Λοιπόν, Λέοντες, θέλω να σεβαστείτε την ανάγκη σας να χαλαρώσετε. Έχετε κουραστεί πάρα πολύ τον τελευταίο καιρό και αναμένονται και άλλες κουραστικές ημέρες δυστυχώς. Και σε αντίθεση με το συνηθισμένο σας που σας θέλει μέσα σε πολύ κόσμο να λάμπετε και λοιπά και αυτά, τώρα θα νιώθετε και εσείς τη διάθεση να απομονωθείτε λίγο. Απομόνωση βέβαια για εσάς σημαίνει 10 άτομα γύρω σας, αυτό εννοούμε. Αλλά εν πάση περιπτώσει, λίγοι και καλοί φίλοι να σας πλαισιώσουν, όπου θα πάτε να είναι πάντα περιβάλλοντα με λίγους και καλούς φίλους. Θεωρώ ότι μόνο έτσι θα περάσετε καλά. Σας χρειάζεται λιγάκι να ενισχυθούν οι δυνάμεις μας από συνέστημα που θα πάρετε, οι δυνάμεις σας, συγγνώμη, από συνέστημα που θα πάρετε από τους ανθρώπους γύρω σας και επίσης να μην έχετε αυτή την ένταση που είχατε τις τελευταίες ημέρες και που εδώ που τα λέμε ακόμα και διασκέδαση πολλές φορές μπορεί να γίνει κούραση. Από το βράδυ της Κυριακής μπορείτε να ξεσαλώσετε. Η σελήνη στο ζώδιό σας θα σας δώσει μία όθηση έτσι να βγείτε προς τα έξω, να διασκεδάσετε, να φλερτάρετε. Επίσης, αν υπάρχει, αν έχετε κάποιο τέρι, να περάσετε καλά, να ανανεωθείτε. Αν δεν έχετε, υπάρχει πρόσφορο έδαφος για να φλερτάρετε. Γενικότερα, είναι καλές ημέρες και από Δευτέρα, ναι, μέσα σας περιμένει πολλή δουλειά, αλλά θα ακούσετε το πολυπόθητο μπράβο που μέχρι αυτή τη στιγμή περιμένατε. Η Παρθένη. Πολλές φιλικές συναντήσεις και έντονη διασκέδαση. Είσαστε το ανάποδο από τα λιοντάρια. Μολονότι συχνά είσαστε πιο εσωστρεφείς, τώρα θα σας πιάσει το τσακίρ και έφη. Η πανσέλινος αυτή σας πάει γάντι για να βρίσκεστε συνέχεια με φιλικά περιβάλλοντα, να περνάτε καλά, να διασκεδάζετε, να το χαίρεστε κλπ. Και αυτό πρέπει να κάνετε εδώ που τα λέμε. Ενδεχόμενα να γνωρίσετε καινούργια πρόσωπα, να μπουν καινούργια πρόσωπα στη ζωή σας. Ενδεχόμενα κάποια από αυτά τα καινούργια πρόσωπα να έρχονται για να μείνουν ως το τέλος. Στο Βριανό δίπλα σας. Ερωτικές εκπλήξεις σας επιφυλάσσει πάρα πολλές αυτό το τριήμερο και βέβαια και πάρα πολύ δημιουργικότητα και χαρά που συνεπάγεται. Από την άλλη πλευρά, από το βράδυ της Κυριακής θα είσαστε λιγάκι σε μια διάθεση να μείνετε πιο στο σπίτι, πιο με τον εαυτό σας, λίγο κλεισμένοι, λίγο να ξεκουραστείτε. Καλά θα κάνετε, γιατί σας χρειάζονται δυνάμεις από τη Δευτέρα. Τα επαγγελματικά σας πάνε καταπληκτικά, θα τα πούμε κιόλας. Τη Δευτέρα θα τα ξαναπούμε. Και αξίζει τον κόπο να αξιοποιήσετε τις περιστάσεις. Ζυγή, πολλές προκλήσεις, πάρα πολλές αυτό το διάστημα. Πολλές προκλήσεις και προσκλήσεις. Οι προκλήσεις τώρα, το πώς θα τις διαχειριστείτε είναι δικό σας θέμα. Προσέξτε να μην κάνετε λάθη στις επιλογές σας και επίσης προσέξτε να μην γίνετε πιο επιθετικοί από το συνηθισμένο σας, γιατί αυτό θα βάλει σε κίνδυνο ενδεχόμενα τις ισορροπίες στις υπάρχουσες σχέσεις σας. Όσον αφορά τώρα τις προσκλήσεις, καλύτερα να προσπαθήσετε ώστε να μην σας βρει εξαντλημένους η Δευτέρα, διότι δυστυχώς η τάση σας είναι να λέτε σε όλα ναι και στο τέλος να πελαγοδρομήσετε και αντί να περάσετε ωραία και ήρεμα, να καταλήξει την Κυριακή το βράδυ να είστε πιο αγχωμένοι από ό,τι είστε σήμερα που αρχίζει το τριήμερο. Θα έλεγα λοιπόν ότι η σωστή για σας συμβουλή είναι επιλέξτε με ποιον θα πάτε,
Ακολουθήστε την καρδιά σας, αλλά προσπαθήστε αυτή η επιλογή να είναι όντως συμβατή με την καρδιά σας και όχι να είναι να φοράς ένα πρέπει. Σκορπιοί, διασκέδαση μέχρι τελικής πτώσης. Η σελήνη, η πανσέλινος που γίνεται, γενικά η σελήνη στον καρκίνο και ειδικά η πανσέλινος που γίνεται στον καρκίνο, είναι πάρα πολύ ευνοϊκή για εσάς. Λέει ότι θα αναζητήσετε το αντικείμενο του πόθου σας και μάλιστα δεν αποκλείεται να το βρείτε κιόλας. Λέει ότι θα έχετε πολλές ανανεωτικές καταστάσεις, αναζωπυρώνετε τα πάθη σας, θα είστε αρκετά χαρούμενοι με το τέρι σας. Φλερτ, ένταση, χορός, τραγούδι, όλα μέσα, παρέες, καινούργιες γνωριμίες, πάρα πολύ μεγάλη κατανάλωση φαγητού και πιθανότατα αντίστοιχα πολύ κατανάλωση ποτού. Συνιστώ, εννοείται ότι αν πιείτε, τουλάχιστον μην οδηγήσετε. Από το απόγευμα της Κυριακής θα συμμαζευτείτε λίγο, γιατί θα είναι επιτακτική ανάγκη να ασχοληθείτε με τους γονείς σας, με άτομα της οικογένειας, αλλά και να προετοιμαστείτε κατάλληλα για τις δουλειές σας, που θα είναι πολύ απαιτητικές από εσάς. Τοξότες μου, ετοιμάζετε τραπέζι για δύο? Φαίνεται λοιπόν ότι αυτές τις μέρες, μολονότι είστε πάρα πολύ εξωστρεφείς, δεν έχετε τη διάθεση να αναλωθείτε σε πάρα πολλά πάρτι, σε πάρα πολλές παρέες κλπ. Ενδεχόμενα να βρεθείτε με παρέες, αλλά περισσότερο σαν... Αυτό θα είναι το αλατοπίπερο και αυτό σας συστήνω να κάνετε, οι παρέες, οι πολλές και λοιπά, να γίνουν το αλατοπίπερο και να εστιαστείτε στο ένα και μοναδικό τέρι. Ό,τι χαρά έχετε να πάρετε, θα την πάρετε από την προσωπική σας ζωή, αρκεί να την αντιμετωπίζετε με συνέπεια και ήθος και με σοβαρότητα κυρίως. Έτσι λοιπόν, οι γεργόκεροι που έχετε σχέση με σοβαρό σκοπό, θα περάσετε... Συγγνώμη, τοξότες, έχεις δίκιο. Οι τοξότες που έχετε σχέση με σοβαρό σκοπό θα περάσετε καταπληκτικά. Η Κυριακή προσφέρεται για μεγαλύτερο κύκλο και από Δευτέρα σιγά σιγά θα υπάρχει πρόσφορο έδαφος για να τακτοποιήσετε τις επαγγελματικές σας υποθέσεις. Αγαπημένοι εγώκεροι, θα ήθελα να μην κρίνετε με αυστηρότητα του συνοδού σας, και τι εννοώ με αυτό. Αυτές τις μέρες έχετε μία διάθεση να τα κάνετε όλα τέλεια. Και επειδή έχετε τη διάθεση να τα κάνετε όλα τέλεια και μπορείτε να τα καταφέρετε, δεν είπα όχι, θα έχετε την τάση να πετείτε και από τους άλλους να τα κάνουν όλα τέλεια. Αλλά το τέλεια, θέλω να σας θυμίσω, ότι δεν είναι απαραίτητα αυτό που εσείς έχετε στο μυαλό σας για τέλειο. Δώστε την ευκαιρία και στους ανθρώπους γύρω σας να έχουν τη δική τους άποψη, να κάνουν τα λάθη τους, να είναι πιο ελεύθεροι, να είναι πιο χαλαροί και θα δείτε ότι με αυτόν τον τρόπο θα περάσετε κι εσείς καλά. Αφαιθείτε στο να είστε χαλαροί και αν δεν μπορείτε από μόνοι σας, προτείνω να παρασυρθείτε από τους άλλους. Έντονα πάθη βγαίνουν στην επιφάνεια από το απόγευμα της Κυριακής και εκεί πλέον χαλαρώνετε στα σίγουρα. Προχωράμε στους υδροχόους, οι οποίοι περιέργως πώς τίθεστε στην υπηρεσία φίλων και συγγενών. Και λέω περιέργως πώς, γιατί τους φίλους σας τους αγαπάτε πάρα πολύ. Έχω ξεκινήσει. Εντάξει, είναι καταπληκτικό, γι' αυτό γράφω τώρα. Γιατί λέω πόσο ότι... μέσα έπεσες. Μου το έλεγε από το break αυτό που το διάβασε. Μολονότι είστε άτομα πολύ εξωστρεφή και δύσκολα μαζεύεστε στο σπίτι. Θα μαζευτείτε, όχι απλώς θα μαζευτείτε, θα είστε εσείς αυτοί που μαγειρεύετε, αυτοί που περιποιείστε τους άλλους, αυτοί που τους φροντίζετε, αυτοί που τα ετοιμάζετε όλα. Αλλά τελικά να είστε σίγουροι ότι μέσα από αυτό θα αντλήσετε πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Και μόνο που θα νιώσετε ότι οι φίλοι σας θα περνάνε καλά, θα απολαμβάνουν τα δέσματά σας, θα απολαμβάνουν την θαλπορή και την ατμόσφαιρα που θα δημιουργήσετε, το στολισμό σας, όλα αυτά, θα χαρείτε τόσο πολύ. Και βέβαια, από το απόγευμα της Κυριακής θα σας δοθούν ευκαιρίες να βγείτε έξω, να κάνετε έτσι πιο κοινωνική ζωή, να διασκεδάσετε σε άλλα μέρη, να πάρετε λίγο και την ατμόσφαιρα των Χριστουγέννων από τον έξω κόσμο και όχι μόνο από το σπίτι σας. Και γενικά αυτό το τρίμερο είναι ευχάριστο, είναι καλό, αρκεί να ακολουθήσετε πραγματικά, θα δείτε, αν ακολουθήσετε τις συμβουλές μου, θα περάσετε όμορφα. Και τέλος τα ψαράκια. Νομίζω ότι αυτή η πανσέλινος είναι φτιαγμένη για σας. Ρομαντισμός, έρωτας, αγάπη, χαρά, δημιουργικότητα, συνοδευμένα με πολλές ευαισθησίες και συναισθηματικές εξάρσεις, ακριβώς δηλαδή ότι σας πάει η Γάντι, εγκυμονείται, όλα αυτά εγκυμονούνται από αυτό το τρίμερο. Δηλαδή η πανσέλινος σας τα χαρίζει όλα.
Θεωρώ λοιπόν ότι είστε οι πιο τυχεροί από αυτή την Πανσέλινο, γιατί θα διασκεδάσετε, θα φλερτάρετε, θα βγείτε, θα βρείτε τους τρόπους που εσείς θέλετε για να περάσετε καλά, θα βρείτε τα άτομα που θα σας βοηθήσουν να περάσετε καλά. Δεν αποκλείεται να κάνετε μια γνωριμία η οποία να μείνει και στο πλευρό σας, ίσως και για πάντα. Είναι πάρα πολύ ωραίες οι μέρες αυτές για εσάς. Ναι, ναι, είναι πολύ ωραίες οι μέρες για εσάς. Και αν είστε ήδη δεσμευμένοι, θα νιώσετε να αναζωπυρώνετε το πάθος σας, θα χαρείτε ιδιαιτέρως, θα ανανεωθείτε, θα περάσετε πάρα πολύ όμορφα. Απολαύστε το, γιατί από τη Δευτέρα σας περιμένει πάρα πολύ δουλειά, οπότε απολαύστε το. Ωραία. Αυτά. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία και πάρα πολύ χαριτωμένα μας τα είπες. Και είναι μια Πανσέλινος, γιατί γενικά λίγο τη φοβόμαστε. Έχουμε μια τάση να λέμε όχι Πανσέλινος, τι θα γίνει κτλ. Αλλά από ό,τι μας λέει και η Σμάρο, είναι μια γλυκιά Πανσέλινος η αυριανή. Ας σκεφτούμε ότι κάθε μήνα έχει μια Πανσέλινος. Εννοείται. Το να φοβόμαστε λοιπόν της Πανσελίνου δεν είναι ιδιαίτερα σωστό. Και γενικά εγώ το ξέρετε ότι πρεσβεύω πάντα ότι τα πάντα έχουν μια καλή πλευρά. Δεν είναι όλα για να μας καταδικάζουν. Και σίγουρα οι κοσμικές αρχές, οι πλανήτες δεν θέλουν να μας καταδικάσουν. Θέλουν να μας δώσουν κάποια μαθήματα. Αν λοιπόν εμείς τα αξιοποιούμε όπως πρέπει, σωστό, παίρνουμε το μάθημά μας και είμαστε ευχαριστημένοι. Γλυκιά Πανσέλινος λοιπόν η αυριανή, γλυκιά, ζεστή, οικογενειακή, ερωτική. Σαν τα καρκινάκια. Σαν τα καρκινάκια, γιατί είναι και μια Πανσέλινος που γίνεται στον καρκίνο. Νικολάκη μου, καταλαβαίνεις? Εγώ δεν καταλαβαίνω. Αχ, βογκούλη δύο καρκίνοι. Αχ, ο ένας, όχι ο άλλος. Αχ, ο ένας, όχι ο άλλος. Γι' αυτό εγώ θα πάω τώρα να φτιάξω ένα καφεδάκι, να πάνε τα φαρμάκια κάτω. Κοίτα.